Στέλιο, πού γεννήθηκες? Στην Ιωνία, Γιώργο. Πώς πέρασες τα παιδικά σου χρόνια? Τι άλλο από φτώχεια και πανέχεια. Η μητέρα δεν έστειλε ούτε στο φούρνο γιατί της έτρωγα το μισό ψωμί στο δρόμο. Αφού για να καταλάβεις, περίμενα το πρωινό της Κυριακής για να φάω τη φέτα το ψωμί που λόγω της ημέρας είχε και λίγη ζάχαρη απάνω. Τα χρόνια της κατοχής πού ήσουν? Στη Μακεδονία. Θα σου φανεί παράξενο, όμως πρέπει να θυμάμαι ότι αν κάπου έζησα ορισμένες μικροχαρές στη ζωή μου, ομολογώ πως τις ένιωσα τα χρόνια της κατοχής. Δηλαδή από το 41 έως το 44. Γιατί μετά άρχισαν οι φασαρίες με το Αντάρτικο. Μέχρι τότε η ζωή μου ήταν φτωχή, αλλά ήρεμη, χωρίς περιπέτειες και φόβους. Οι συγγενείς του πατέρα μου μας έδωσαν λίγα χωράφια από το φτωχό και άγωνο κλήρο που τους χορηγήσανε σαν πρόσφυγες όταν ήρθαν από τον Εύξηνο Πόντο. Εδώ να σου κάνω μια παρένθεση, σου είπα για φτωχό και άγωνο κλήρο. Τα χωράφια στον τόπο αυτό είναι μισό πέτρα, μισό χώμα. Είναι ορεινά και το σπουδαιότερο απ' όλα δεν έχουν δίκτυο ρευστικό, δηλαδή δεν ποτίζονται εύκολα. Σε αυτά τα χωράφια καλλιεργούν μόνο καπνά. Και ο καπνός, όπως ξέρεις, έχει τη δυσκολότερη καλλιέργεια από κάθε τι άλλο. Στα χωράφια μέσα είναι αδύνατο να μπει τρακτέρ, γιατί υπάρχει φόβος να σπάσει από την πολλή πέτρα που έχουν. Γι' αυτό οι άνθρωποι τα οργώνουν με πρωτόγονο τρόπο. Δηλαδή, αλέτρι με τα χέρια, όσο για το πότισμα, με ποτιστήρια και με τσάπες. Γεννήθηκε ο μικρός μου αδελφός, ο Στάθης, ο οποίος ήταν έμβριο. Δηλαδή, μεταφέρθηκε στην κοιλιά της μάνας μου από το χωριό. Η μητέρα μου ήταν σε ενδιαφέρουσα, ήταν, αν θυμάμαι καλά, 8 ή 7,5 μηνών. Και ήμουν αναγκασμένος να ζήσω εγώ πια την οικογένεια. Έκανα πάρα πολλές δουλειές, έντιμες πάντα. Εάν θυμάμαι καλά, πούλησα μέχρι νερό με στάμνα στην λαχαναγορά των Αθηνών. Γιατί τότε φαίνεται στο νερό ήταν δυσέβρητο. Δεν υπήρχαν τα ψυγεία που αυτά να πούν. Σε εργοστάσια θα δουλέψει, σε οικοδομές. Και γενικά έκανα ό,τι μπορούσα, ας πούμε, για να ζήσω την οικογένεια.